ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ καλή, αλλά είναι και μια περίοδος που μπορεί να σας μπερδέψει. Από τη μία να έρχεται κάτι καλό και από την άλλη να είστε στεναχωρημένοι και υπάρχει ένα μπέρδεμα. Αυτές τις μέρες αποφύγετε μυστικές επαφές. Τα λιοντάρια μας κάτι έχουν σε συλλογική δουλειά, η οποία δεν τους βγαίνει όπως εκείνοι θέλουν. Όμως αυτό τρέχει, ειδικά για εσάς που είστε γεννημένοι τον Ιούλιο. Προωθούνται σχέδια, συλλογική δουλειά, φίλοι είναι κοντά σας. Και ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για εσάς. Όπως πολύ περισσότερο για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Μπορεί ο Δίας από αύριο να γίνει ανάδρομος και θα πούμε τι μπορεί να φέρει. Αλλά θα επιστρέψει, που σημαίνει ότι μπορεί να προετοιμάσετε κάτι το οποίο σε λίγους μήνες θα επιστρέψει. Ασχοληθείτε με τα οικονομικά. Σήμερα ένα νομικό διαδικαστικό θέμα ή ένα ταξίδι ή μια συμφωνία σήμερα και αύριο που ο ήλιος δικός σας κυβερνήτης κάνει όψη με τον Κρόνο, φαίνεται ότι δεν έχει τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε. Η Παρθένη μας πιο μπερδεμένη από ποτέ, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες. Η Σελήνη και ο Άρης στους διδύμους δείχνει ότι μπορεί να έχετε επαγγελματικά ή κοινωνικά θέματα τα οποία σας φορτίζουν. Είστε έτοιμοι να αντιδράσετε, γι' αυτό προσέχετε. Η σχέση σας είναι σε θολό. Αυτό το θολό, το οποίο το ακούω και πάρα πολύ και στις εφημερίδες και παντού, έχει πιάσει έτσι όλο το αυτό θολό, το οποίο είναι οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Όπως σας είπα, όμως μπορεί να έχετε κάποια θέματα τα οποία σας απασχολούν και δεν προχωρούν όπως εσείς ακριβώς θέλετε, όμως στο τέλος εσείς θα είστε κερδισμένοι, αρκεί να επιμείνετε σε θέματα που σας απασχολούν, έστω και αν υπάρχει ένταση αυτόν τον καιρό. Mm. Και ειδικά οι γεννημένοι το 60-65 αυτόν τον καιρό θα έχετε μία ένταση, που όμως θα δείτε ότι από το τέλος του χρόνου, εάν αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι επικοδομητικό και είναι σωστό, θα δείτε ότι θα το πετύχετε. Μην κάνετε πίσω, παρά το γεγονός ότι ο Ποσειδώνας μπορεί να σας κάνει να κάνετε και λάθη. Εάν τα επιχειρήματά σας είναι σωστά και αυτό που σας ενδιαφέρει θα μπορούσε να είναι εφικτό, νομίζω θα τα καταφέρετε. Για τους ζυγούς είναι μια πολύ καλή εποχή αυτή, ακόμα και αν έχετε μπερδέματα οικογενειακά, αν είστε γεννημένοι από το δεύτερο δεκαήμερο και μετά, η νέα θέση του Άρη είναι πολύ καλή για σας. Σας ανοίγει δρόμους για ταξίδια, για γραπτά. Αν είστε σπουδαστές, αν έχετε ένα νομικό διαδικαστικό θέμα, μην το αφήσετε για αργότερα. Μπορεί να εξομαλυνθεί αυτή την περίοδο. Στον χώρο της εργασίας υπάρχει ένα θολό το οποίο αυτές τις μέρες όμως είναι καλύτερο όσο η Αφροδίτη είναι στα ψάρια. Και με το σύντροφό σας ή του συνεργάτη, αν είστε γεννημένοι μετά τις 10, ενδεχομένως ειδικά αύριο, από σήμερα το βράδυ και αύριο, μπορεί να ελεγχθούν κουβέντες οι οποίες όμως θα μπορούσαν να πληγώσουν μία σχέση ή μία συνεργασία, και αυτό προσέχετε. Για τους σκορπιούς μας τι έγινε, αφήσαμε τον έρωτα και κυνηγάμε τώρα να ρυθμίσουμε τα οικονομικά, κάπως έτσι σας βλέπω. Ο έρωτας βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθούν να είναι τα πράγματα όπως εσείς τα θέλετε, έχετε μία έμπνευση ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά, αλλά εκείνα τα οικονομικά αυτόν τον καιρό σας μπερδεύουν. Και από τη μία μπορεί να βγάζετε χρήματα, από την άλλη όμως έχετε πολλά έξοδα να κάνετε και αυτό θα πρέπει να το προσέξετε. Αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, να ξέρετε ότι είστε μικροί επαναστάτες, δεν έχετε και τόσο δίκιο όσο εσείς νομίζετε. Ο ουρανός απέναντι σας κάνει να είστε λίγο εν εξάλλου και οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, ενώ όπως ο Ποσειδώνας άλλα ζώδια τα κάνει να βγαίνουν έξω από τον προγραμματισμό τους, εσάς σας δίνει ιδέες οι οποίες είναι σημαντικότατες, θα παραμείνει θα παραμείνει όχι μόνο αυτό το χρόνο και τον επόμενο, που σημαίνει ότι θα έχετε ιδέες τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Και ο Κρόνος, που για άλλους είναι ο τρόμος και ο φόβος, εσάς δείχνει ότι μπορεί να σταθεροποιήσει τα σχέδιά σας. Οι αγαπημένοι μας τοξότες, τι έχετε και μαλώνετε εσείς που είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, σίγουρα. Δίδυμοι, Παρθένοι, τοξότες και ψαράκια των πρώτων ημερών, προσέχετε και κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Ο Άρης είναι απέναντί σας, σας κάνει λίγο νευρικούς. Με το σύντροφο ή τους συνεργάτες έχετε κάποιες εντάσεις οι οποίες κρατάνε.
Προσέχετε αυτόν τον καιρό τι κάνετε. Από τη μία μπορεί να νιώθετε πάρα πολύ καλά με έναν δία στο σπίτι σας να σας δημιουργεί μία ευεξία. Από την άλλη όμως τα πράγματα είναι λίγο θολά, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε. Προς το παρόν, αν είστε γεννημένοι το Νοέμβριο, προσοχή κρυολογήματα, μικροατυχήματα και ένταση. Οι άλλοι θα περιμένετε λιγάκι. Για τους εγώ καιρούς μας, πολλή δουλειά σας περιμένει αυτόν τον καιρό και μάλιστα δουλειά η οποία δεν αποκλείεται να σας εκνευρίζει κιόλα. Προσέχετε και την υγεία σας. Λίγο εκνευριστικά είναι τα πράγματα για σας, παρά το γεγονός ότι η καθημερινή σας ζωή ή οι φίλοι οι οποίοι είναι κοντά σας μπορεί να σας δώσουν πάρα πολλά και να έχετε κι εσείς ιδέες οι οποίες είναι σημαντικές. Αν είστε όμως γεννημένοι μετά τις 10 του μηνός, σήμερα, αύριο, ένα οικογενειακό θέμα για το οποίο σας μιλάω πολύ καιρό, ενδεχομένως να έρθει στο προσκήνιο. Μπορεί να είναι ο μπαμπάς που έχει παράπονα, μπορεί να είναι ένα ηλικιωμένο πρόσωπο ή ένα ανδρικό πρόσωπο, το οποίο δεν θα πρέπει να δυσαρεστήσετε. Οι υδροχόοι μας έχουν πολύ ενέργεια αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν θα κάνετε γυμναστική, αν θα κάνετε τίποτα άλλο. Ξεκινήσαμε. Γυμναστική. Ναι. Ή αν θα κάνετε και τίποτα άλλο, γιατί ο Άρης είναι και άλλα πράγματα. Είστε σε δύναμη αυτόν τον καιρό, τα οικονομικά φαίνεται ότι βελτιώνονται. Με ένα συνεργάτη, ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος ενδεχομένως σήμερα, αύριο, να μην είστε πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά ο Δίας ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο. Από αύριο σιγά σιγά ίσως προετοιμάζει καινούργια πράγματα, αλλά αυτόν τον καιρό είστε μέσα στη δράση. Θα κάνετε πολλά πράγματα. Τα ψαράκια μας αντιθέτως των πρώτων ημερών έχουν θέματα οικογενειακά να επιλύσουν για αρκετό καιρό. Και στο τέλος του Μαΐου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, για εσάς των τελευταίων ημερών που σας λέω κάνετε υπερβολές, θα δείτε αυτές τις υπερβολές. Γι' αυτό προσπαθήστε να είστε γειωμένοι. Ο χρόνος ευτυχώς σας δίνει την ευκαιρία να σκεφτείτε λογικά, ώστε να μην πέσετε σε παγίδα. Μην τρέχετε όταν οδηγείτε και προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Αυτά για σήμερα. Λιτσάκη, με ευχαριστούμε πολύ.